Ημέρα πένθους η σημερινή για την Ορθοδοξία και το Χριστιανισμό, με την 24η Ιουλίου να θυμίζει Μεγάλη Παρασκευή. Από τη μία άκρη της Κρήτης ως την άλλη, οι καμπάνες όλων των ναών του νησιού χτυπούν πένθυμα και οι σημαίες σχηματίζουν με σύστιες. Την ώρα της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος σε κλίμα βαθιάς κατάνοιξης. Αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που νιώθουμε, αυτό που έχουμε μέσα μας, αυτό που έχω μέσα μου εγώ προσωπικώς, δεν μπορώ να το εκφράσω. Με οργή και θλίψη υποδέχτηκαν οι πιστοί την απόφαση του Τούρκου Προέδρου για μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε Ισλαμικό τέμενος. Λυπούμαστε, δεν ξέρω αν οι νεότεροι μας ακολουθήσουν. Έχουμε πολύ βάρος οι παλιοί. Δεν τους κάνει ό,τι θέλει. Δεν φοβάται κανένα. Έχω στεναχωρηθεί πολύ. Ποιοι ο πέντος είναι. Κάνε την Αγία Σοφία. Τζαμία. Μέσα μας ακόμα πιο βαθιά έχει εδραιωθεί το σύμβολο της Αγίας Σοφίας, ο σύμβολο Ορθοδοξίας και Ελληνισμού. Πρέπει να συμπαρασταθούμε για τη θρησκεία μας, για την πατρίδα μας. Πιστεύω ότι είναι άδικο αυτό που γίνεται. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, στο κέντρο των Χανίων, με τα μάτια δακρυσμένα, οι πιστοί άκουγαν τα κοδωνοστάσια να ηχούν πένθυμα, ενώ τουρίστες έκαναν μία στάση, δίνοντας το παρόν σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή. Τι κι αν την έκρυψαν πίσω από λευκά πανιά, ίσως γιατί δεν μπορούν να τη βλέπουν, ίσως γιατί δεν θέλουν να την αντικρίσουν, ίσως γιατί δεν τολμούν να το κάνουν. Εκείνη όμως δεν πάβει να βλέπει, δεν πάβει να ευλογεί, δεν πάβει να αγιάζει. Είναι πολύ θλιβερό, όμως πρέπει να σηκώσουμε ψηλά τα κεφάλια μας. Θλιβερά. Η καμπάνα του Ερντογάν απέξει. Σε κλίμα κατάνοιξης έψαλαν τη υπερμάχο στρατηγό και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Ιεράπετρα. Ένα μνημείο το οποίο ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, όπως σημείωσε πρόσφατα ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ένα μνημείο το οποίο ήταν για πολλούς αιώνες μνημείο και σύμβολο καταλλαγής, συνύπαρξης και αλληλεγγύης των λαών και των πολιτισμών, σήμερα βία μετατρέπεται σε τζαμί. Φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η ατμόσφαιρα στην Αγία Σοφία στην περιοχή του Μασταμπά. Οι ιερείς μιλούν για μια ιστορική ημέρα που γράφεται με μαύρα γράμματα και πιστοί με θλίψη παρακολουθούν όλα όσα συμβαίνουν την ίδια ώρα στη γειτονική χώρα. Ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Βασιλεύουσα είναι ναός που παραμένει και θα παραμένει για πάντα ναός, οίκος του Θεού, του Τριαδικού Θεού. Λύψη, άγχος, στεναχώρια. Εσχρό, πολύ εσχρό. Είναι αδικαιολόγητη. Δεκάδες χριστιανοί Ορθόδοξοι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στον Άγιο Νικόλαο την ώρα που η Τουρκία πραγματοποιούσε την πρώτη μουσουλμανική προσευχή μέσα στην Αγιά Σοφιά. Συγκινητική ήταν η στιγμή που ο ιερέας στην ιστορική Μονή Αρκαδίου τραβά τα σχοινιά και χτυπά με τρόπο πένθυμο τις καμπάνες. Ένα μέρος που έχει συνδεθεί με μία από τις κορυφαίες στιγμές της Κρητικής Επανάστασης του 1866. Το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου που ήταν αποτέλεσμα των κριτικών για απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό γράφτηκε στην ιστορία. Δεν αρκεί να λέμε ότι θλιβόμαστε και ότι μας πονάει η κατάσταση αυτή. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να αντιδράσουμε και να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας. Με σύστιες οι σημαίες και πένθυμος ο ήχος της καμπάνας και στον Άγιο Παντελεήμονα στο Φόδελε.
Στο ιστορικό παραθαλάσσιο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στις Γούβες, τα συναισθήματα κληρικών και χριστιανών Ορθόδοξων ήταν έντονα για την προκλητική απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε Ισλαμικό τέμενος. Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε σε πιστούς και ιερείς ο ακάθιστος ύμνος, ο οποίος εψάλλει στη Μονή Κουδουμά.